Γεια χαρά! Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή δεν είναι δημοσιογραφική, ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε αγνά την ομάδα, που πάντοτε λόγω τρέλας θετικής βρίσκουμε χρόνο για να ανέβει εδώ εκπομπή και να τα πούμε έτσι, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κριτικάρουμε, να σχολιάζουμε, να αναλύουμε από αγάπη και πάθος για την ομάδα, χωρίς όμως να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε είτε ανάμεταξύ μας είτε όσον αφορά τρίτους, ειδικά όταν διαφωνούμε, διότι αυτό είναι άνανδρο, κοτίστικο εξ αποστάσεως πίσω από μια οθόνη. Άρα εδώ πέρα δεν περνάει. Δεν εμφανίζεται καν το μήνυμα, το σχόλιο. Διότι όλα μα όλα περνούν από έγκριση δική μου ως διαχειριστής. Και αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς. Τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμα και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα. Και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής, είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και αυτά όλα που λες ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, και στο τρίτο όπου ανέβηκε εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή ενός καλοθοσφαιριστή Τσέχου, ο οποίος έχει παίξει στο NBA. Και εδώ στο δεύτερο, όπου φυσικά ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές οι αναλυτικές, όπως αυτή εδώ καλή ώρα, αλλά και φυσικά στο πρώτο κανάλι, το RSP1, εκεί όπου και γνωριστήκαμε, το μητρικό, όπου εκεί ανέβηκαν σήμερα δύο εκπομπές παρακαλώ. Ο ένας είναι ψαγμένη περίπτωση εξτρέμ από Αργεντινή, μικρός κιόλας, που για κάποιο λόγο οι δημοσιογράφοι Έλληνες αποφεύγουν το να αναφέρουν το όνομά του, δεν ξέρω το γιατί, εδώ πέρα πάντως τα λέμε όλα. Και η άλλη αφορά, ξέρω εγώ, ένα Βραζιλιάνο, κεντρικό πιστοφύλακα, ο οποίος παίζει πάνω Ρωσία. Αυτά όμως θα τα πούμε στη συνέχεια, διότι αυτό που προηγείται πάντοτε είναι η ανθρώπινη ζωή, η υγεία. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε περαστικά στον Ντάνι τον Γκαρθία. Και ας πρόκειται μόνο για ενοχλήσεις στη γάμπα, δεν έχει σημασία. Ευχόμαστε πραγματικά να το ξεπεράσει γρήγορα και να μην οφείλονται αυτοί οι πόνοι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά αντιθέτως να ισχύει αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, ότι δηλαδή γίνεται σκληρή δουλειά εκεί στην Ολλανδία. Πάντως μπορεί να ισχύουν και τα δύο σενάρια, και η σκληρή δουλειά έτσι, αλλά και φυσικά το ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση φαίνεται με το μάτι, το γυμνό. Και σε φωτογραφίες και σε όλα. Αποσπάσματα εκεί από τις προπονήσεις. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό θα πρέπει και ο Ροντινέι να φορτσάρει σιγά σιγά. Διότι η ταλαιπωρία που έχει υποστεί πέρυσι, από ό,τι φαίνεται τον επηρεάζει ακόμη. Και ας αυτοαποκαλείται τρελός. Εμείς θέλουμε ποδοσφαιρική τρέλα. Θετική εννοείται. Λοιπόν, που λες, έχουμε καθυστερήσει αρκετά πιστεύω. Τον Αγίου Μπελκαμπή ακόμα τον περιμένουμε να υπογράψει. Και μέχρι να υπογράψει δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρες και σίγουροι, διότι εκείνος έχει στην ευχέρειά του την εξής επιλογή. Με 500-600 χιλιάρικα, εφόσον τα σκάσει και ο ίδιος κιόλας, μπορεί κάλλιστα να αποχωρήσει έως και το τέλος του Ιουλίου. Άρα λοιπόν λίγη υπομονή ακόμη. Και όπως έχουμε πει, εφόσον τον κρατήσουμε, θέλει ο Μεντιλίμπαρ να τον παντρέψει με τον Μπαουτίστα. Είναι δύσκολα να πάρει Braithwaite, ξέρω εγώ, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα και νυν της Ισπανιόλ, που έμεινε ελεύθερος, διότι αυτός είχε τον ΠΑΟΚ στο περίμενε επί μέρες. Ο ΠΑΟΚ του είχε σκάσει 2% ως πρόταση, εκείνος αρνήθηκε γιατί ζητάει 2,5 το χρόνο, όχι 2%. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να έχει δύο επιθετικούς που να κοστίζει ο καθένας από 2,5 εκατομμύρια ανά έτος. Από και κλείεται. Πάντως έχει τελείως διαφορετικά στοιχεία σε σύγκριση με τον Ελκαμπή ο Braithwaite. Κινείται εκτός περιοχής, είναι καλός ιδιαίτερα με την μπάλα στα πόδια, αλλά και πρεσάρει ψηλά. Γενικά, έτσι, θεωρητικά είναι καλή επιλογή για το ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνική ομάδα. Και ας είναι 33 ετών. Σιγά τη διαφορά ηλικιακά με τον Γκαμπή, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ, έτσι, να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού μας για προπονήσεις εκεί, με το σήμα για τα 100 χρόνια, όπως και βλέπουμε την τρίτη φανέλα, την τρίτη εμφάνιση για φέτος, η οποία θυμίζει εκείνες των τερματοφυλάκων των προηγούμενων ετών. Ανοιχτό μπλε, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ας βοηθήσουν αν θέλουν οι κυρίες που ακούνε, διότι γενικά είμαστε υπέρ της ακρίβειας,
Απλά δεν τα πάμε καλά με ονομασίες χρωμάτων. Και γενικά όσες και όσοι έχετε άποψη, μπορείτε φυσικά να πείτε «Σας αρέσει, δεν σας αρέσει και γιατί». Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το θέμα του Βέλντε αναμένεται και αυτό να έχει κατάληξη είτε θετική είτε αρνητική τις επόμενες ημέρες, που οι Πολωνοί της Λεχ Πόζναν ζητάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Για μένα πολλά είναι για παίχτη ο οποίος έχει συμβόλαιο που λύγει σε 1,5 χρόνο, δηλαδή 31 Δωδεκάτου του 25. Πάντως το καλοκαίρι το περσινό και πάλι είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός για αυτό τον παίχτη και εκείνοι ζητούσαν 6 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι καλός παίχτης, μιλάει φαρσί τα ισπανικά, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι λατρεύει το ισπανικό ποδόσφαιρο και έχει καταγωγή από Αργεντινή, δεν είναι καθαρόαιμος Νορβηγός. Γι' αυτό και θα μπορεί να συνεννοείται άνετα εύκολα με τον Μέντι Λίμπαρ, ο οποίος μιλάει μόνο ισπανικά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τα τρία τα εξτρέμ που χρειαζόμαστε, ο ένας πρέπει να είναι ο Ποντένσε. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλες και όλοι. Ο οποίος όμως Ποντένσε, σε φιλικό αγώνα των Wolves, έριξε μπουνιά σε αντίπαλο, ο οποίος είπε κάτι ρατσιστικό σε συμπαίχτη του, Νοτιοκορεάτη. Κοίτα να δεις, εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Όμως, το τονίζω όμως, με αυτή σου την αντίδραση έχασες το δίκιο σου. Και έχουμε πει, βγάζεις νεύρο, δεν πρέπει τόσο. Δεν μπορούσες, παιδάκι μου, να του βρεις και εσύ τη φάρα του. Έπρεπε κατευθείαν στη βία να το πας. Στη χειροδικία. Γι' αυτό από εδώ πέρα, όσες και όσοι ακούτε, θα θυμόσαστε ότι έλεγα και ξαναέλεγα ότι πρέπει ο Μεντιλίμπαρ ή κάποιος μέσα από τον Ολυμπιακό να του τραβήξει το αυτί. Βέβαια, από την άλλη, τι ευθύνη να έχει ο άλλος, έτσι. Ο ίδιος είναι ενήλικας, 28 πάει. Άρα πρέπει να έχει και πιο καθαρό μυαλό, να είναι πιο ώριμος, να μην γκρινιάζει σε διαιτητές, να μην πέφτει κάτω μόνος του. Τα κάνει και αυτά, έτσι. Και το λέω εγώ αυτό που τον θεωρώ κορυφαίο μαζί με τον Γκάρμο. Αυτοί οι δύο για μένα μας πήγαν από το χεράκι προς την κατάκτηση του Conference League. Ξεκάθαρα πράγματα. Μετά, ξέρω εγώ, είναι ο Ελκαμπή, έπεται με τα πολλά τα γκολ ή και ο Φορτούνης με τις πολλές assists. Που γι' αυτό είναι τώρα το Φορτούνη, να ξαναπούμε για να το κλείσουμε, πως πήγε σε πρωτάθλημα που του ταιριάζει, πραγματικά. Αλλά από την άλλη, σε αυτό το πρωτάθλημα είναι πολλοί παίχτες Ευρωπαίοι που δεν αντέχουν και πολλούς μήνες εκεί, εντάξει. Που δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο ο Μαρινάκης θα επιθυμούσε την επιστροφή του στην ομάδα. Που ο ίδιος ο Φορτούνης είχε πει να αγαπάμε όλες και όλοι εμείς την ομάδα με την καρδιά μας. Που ο ίδιος κάποτε πετούσε γκολ και δεν πανηγύριζε. Ή έστω πανηγύριζε ψυχρά, το βλέπαμε. Και αυτό διότι δεν έπαιζε ως βασικός συνέχεια. Ή και όταν, ξέρω εγώ, έβγαινε αλλαγή πάλι, γκρίνιες και τέτοια. Αυτά τα έκανε και ο Σισε. Βέβαια ο Σισε φαγώθηκε άνετα εύκολα, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Α, και τώρα που λέω για Σισε, να πω και ένα μπράβο στον Καμαρά, το Μαντί, ο οποίος ρωτήθηκε από Θεσσαλονίκη πάνω για Ολυμπιακό γενικά. Και το παιδί είπε τα καλύτερα, πέρασα όμορφα μέχρι εκεί. Δεν είπε τίποτα για τον παραγωνισμό του, όλα καλά. Δεν κράτησε κακία δηλαδή, όπως ο Φορτούνης το Μαρτίνς, λέμε. Κατά τα άλλα, σ' άλλα νέα, ο Μαρινάκης μίλησε εκεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος και είπε ότι πρέπει οι ομάδες να δουλεύουν ακαδημίες, έχει απόλυτο δίκιο, όπως έκανε ο ίδιος, όπως κάνει λέει και ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έτσι και τον Γκαγκάτσι, ΕΠΟ, θέλει λέει να καθαρίσει τη διαιτησία και με νέο αρχιδιαιτητή, τα πάντα όλα. Για να δούμε, γι' αυτό και ο Ηλιόπουλος βγαίνει και λέει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί αδικίες. Ναι, αλλά αφού σ' άφησε γυμνό ο άλλος, ο Τίγρης, ενώ ο Κοκκάλης τον Ολυμπιακό τον είχε αφήσει όπως πρέπει στο Μαρινάκι. Είδες, με το που ήρθε μια χαρά, το σηκώσαμε. Καπάκι μετά από τους πολυμετοχικούς που λες. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάλα και φυσικά να μην αδικείται κανένας. Ας μιλήσω για μένα προσωπικά, εντάξει. Μη σου πω ότι γουστάρω να μ' αδικεί η διαιτησία. Για να σηκώνω τέτοια πρωταθλήματα που είναι πιο γλυκά. Να πω για το πρωτάθλημα ότι ξεκινάμε εκτός έδρας με το Βόλο, μετά εντός Καλλιθέα τον Αύγουστο, μετά Σεπτέμβρη Λαμία εκτός, Πανετολικός εντός, Άρης εκτός, Ατρόμητος εντός. Μετά τον Οκτώβρη, Παναθηναϊκός εκτός, εκεί ο Αλεξάνδρας στη Γαδά, Λεβαδιακός εντός, Αστέρας Τρίπολης εκτός. Μετά τον Νοέμβρη, Πανσεραϊκός εντός, ΠΑΟΚ εκτός, Τούμπα και ΑΕΚ εντός. Άρα λοιπόν ο Νοέμβρης είναι ο πιο καυτός μήνας για μας. Και μετά το Δεκέμβρη έχουμε τον Όφη μόνο εκτός, κάτω Κρήτη, Ηράκλειο. Οι ημερομηνίες και τα λοιπά πάντως ενδέχεται να αλλάξουν, οπότε αναμένουμε. Μετά πες πάλι Δεκέμβρη
Βόλο εντός, Καλυθέα εκτός, Λαμία εντός. Το Γενάρη του 25, Πανετολικός εκτός, Άρης εντός, Ατρόμητος εκτός, Παναθηναϊκός εντός σε εμάς του Καραϊσκάκη. Μετά το Φλεβάρι, Λεβαδιακός εκτός, Αστέρας Τρίπολης εντός, Πανσεραϊκός εκτός και ΠΑΟΚ εντός. Και το Μάρτι, ο δικός μου μήνας και του Ολυμπιακού, ενώ για γενέθλια, ΑΕΚ εκτός και Όφι εντός. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα περιμένουμε τα φιλικά μας, με Άγιαξ και Μαλίν, δηλαδή βασική και μικρή αντίστοιχα, από ό,τι λένε, δηλαδή ο προπονητής θα επιλέξει, έτσι, κατά τέτοιο τρόπο, βάζοντάς τους να παίξουν για 90 λεπτά, και κατά τα άλλα για μας, όλες και όλους, τα βρήκανε, λέει, τα συνδρομητικά, τα κανάλια, έγιναν ένα, όμως υπάρχουν πολλές και πολλοί άτυχες, άτυχοι, που ανανέωσαν συμβόλαια και στα δύο αυτά, και στις δύο εταιρείες, και την πατήσαμε. Άντε τώρα να σπά συμβόλαια, που εμείς ως βιοπαλέστε κάνουμε θυσίες για να μπορούμε να βλέπουμε Ολυμπιακό έστω και με τον πιο οικονομικό τρόπο. Είτε σπίτια μας είτε αλλού, το παλεύουμε πάντα και τα καταφέρνουμε πάντα. Τώρα όσον αφορά παίχτες γενικά, ακούμε για τον Ρότσα, τον κεντρικό αμυντικό που παίζει η Ρωσία, που είναι Βραζιλιάνος. Εντάξει, έχω ξαναπεί την άποψή μου, δεν ψήνομαι πολύ για Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Και πάλι όμως κοιτάνε προς τα εκεί. Ρωσία παίζει, σου λέει ας ξεμπλέξω από εδώ με πολέμους και αυτά. Και καλό θα ήταν ο Ολυμπιακός γενικά να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό, όπως έκανε με την πώληση του Ρεάπτσουκ με πολλά λεφτά, υπεραξία. Και δεν παίζει και αυτός, ξεμπλέξαμε. Αν και είχε τα καλά του και αυτός, σε σύγκριση με τον Ορτέγκα. Είναι λιγότερα λάθη. Ανασταλτικά, επιθετικά, άστο, εντάξει. Ορτέγκα πες και πάλι Ορτέγκα. Ή το άλλο το εξτρέμ, ξέρω εγώ, το ψαγμένο, έτσι. Ο Αργεντίνος που παίζει Γυμνάσια Λα Πλάτα, ο Μπενχαμίν Ροδρίγες. Προσωπικά δεν έχω εικόνα. Ξέρω απλά ότι παίζει κυρίως έξω δεξιά, έξω αριστερά, αλλά και δεκάρι. Θεωρητικά είναι ταλέντο, λέει, εντάξει, 21 ετών. Ο Νικολάου πάντως από ό,τι φαίνεται βρίσκει ομάδα άλλη. Εγώ θα πω καλύτερα. Εκεί σε μικρές Ιταλικές, ό,τι πρέπει. Για Ολυμπιακό βασικός, ξέχασέ το. Ασυζητητή. Να πω όμως και για το μπάσκετμπολ. Να πω εννοείται ότι ο Λότσος, ο ατζέντης του Βεζένκοφ, έχει αναθέσει την υπόθεση στον 5ο καλύτερο Αμερικανό ατζέντη του NBA για να μπορέσει να βρει λύση. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση. Απλά πέσαμε σε δύσκολο άνθρωπο, δηλαδή ο Ουτζίρι εκεί, ο πρόεδρος των Raptors. Όχι ιδιοκτήτης, πρόεδρος, το τονίζω. Παλέμαχος είναι αυτός, έτσι, ξέρουμε, Άγγλος. Λοιπόν, από την άλλη, ο Peters δεν γκρινιάζει. Και ας ξέρει ότι εφόσον έρθει ο Σάσα, ο χρόνος συμμετοχής του θα πέσει κατακόρυφα. Εφόσον τελικά παραμείνει, εντάξει, μπορεί κάτι να προκύψει. Κάποιο ενδιαφέρον, λέμε. Η Μπαρτσελόνα πάντως τον γλυκοκοιτάζει. Καλό το τρίποντο, αλλά μέχρι εκεί, Άρα για μένα, εντάξει, εννοείται πως πρέπει να βρούμε τριάρι. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται πάλι να έχουμε μόνο Παπα-Νικολάου στο 3 και από πίσω, κατά συνθήκη, ξέρω εγώ, Μακίσερ και Λαρετζάκης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν ο Παπα-Νικολάου ήταν νεότερος, βεβαίως, κάντο αυτό. Τώρα όμως και με Ολυμπιάδα, σε παρακαλώ. Πού άλλοι να πούμε κάθονται το φετινό καλοκαίρι και είναι και νεότεροι. Κάτι Παπαπέτρου, κάτι έτσι. Ναι, και ύστερα θα σου πει τραυματίας, εντάξει. Τα ίδια πέρυσι και ο Μίτογλου, ο οποίος είδες, κορυφαίος. Έχω πει τα καλύτερα. Καλά πήγε και ο Πετρούσεφ, έτσι. Αλλά και ο Μιλουτίνοφ. Στην ήττα των Σέρβων από τους Αυστραλούς. Τα υπόλοιπα για εθνικές αύριο εννοείται. Εμείς θα σταθούμε στο γήπεδό μας, το οποίο από ό,τι μαθαίνω η Αγγελόπουλη, σου λέει εγώ δεν θέλω να το παραλάβω έτσι. Θα μου το δώσεις και εμένα όπως έδωσες το ακανά στον άλλονε. Σου λουπωμένο έστω και μετά μάλιστα να κάνω ανακαίνιση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα τραβήξει αυτό, θα τραβήξει η ιστορία αυτή και θα χρειαστεί υπομονή γαϊδάρου δυστυχώς. Κοίτα να δεις, δεν γίνεται, αυτό το γήπεδο δεν είναι για μπάσκετμπολ μεταξύ μας τώρα. Που θες να πούμε το κιάλι ή το μακαρόνι για να δεις. Εκτός και αν το φυσάς και έχεις ξέρω εγώ courtside seats. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή στον Tyler Dorsey, ο οποίος δήλωσε πως είναι μεγάλη ευκαιρία να σηκώσουμε EuroLeague. Άντε μακάρι Tyler. Πραγματικά. Ενώ είπαμε Brass Dekes επιστρέφει Ζαλγκύρης, κακός έφυγε για μένα. Κακός τον επέλεξε δηλαδή ο Μπαρτζόκας. Εκεί έπρεπε να μείνει, κουμπώνει εκεί, ταιριάζει όλα καλά. Και όσο για το Μήτρου, το Long, κοίταξε. Εφόσον πέσει, έτσι, στο οικονομικό, στα λεφτά περίπου του Λούτζι, που αποκλείεται, τότε ναι, να παραμείνει. Αλλιώς για πάγκο, άστο τώρα.
Δώσαμε και buyout να πούμε σκάσαμε για την πάρτι σου. Σκέτη απογοήτευση, πραγματικά. Και το λέω εγώ που τον συμπαθώ κιόλας, δεν είναι σημασία, πάνω από όλους και όλα Ολυμπιακός. Πάμε σχόλια. Άντε να πάμε εννοείται, για να γίνει και διαδραστική η φάση της εκπομπής. Αλλά πριν ξεκίνησω να πω ότι προφανώς κόπηκαν και προσωπολάτρες που βρίζουνε, του Φορτούνη δηλαδή, αλλά και αντιφορτουνικοί δηλαδή, εκείνοι που έβρισαν το Φορτούνη. Δίκαια πράγματα, έτσι. Πάντως καιρό είχα να κόψω τόσο κόσμο, αλλά εντάξει, με ικανοποιήσατε. Ναι, βέβαια, διότι μ' αρέσει να τιμωρείτε το άδικο. Να υπάρχει γενικά δικαιοσύνη. Ξεκινάω από τον Δημήτρη, τον Χριστοδουλέα, εννοείται. Ο οποίος μας λέει ότι γουστάρει το σκόρας, α, τον Πολωνών λες. Της Club Bridge, ναι. Πάνω κάτω στη λέει Βέλντε. Και στα λεφτά και στα στοιχεία του. Ενώ για Φορτούνη μας λέει ότι σήκωσε 6 πρωταθλήματα. Όμως ήταν βασικός πρωταγωνιστής μόνο το 15-16, σωστό. Στα υπόλοιπα 5 δεν ήταν λέει ούτε μέσα στους 4-5 καλύτερους παίχτες μας. Ενώ γενικά δεν καταλαβαίνει γιατί καθυστερούν τις μεταγραφές τόσο πολύ ή τις διοικήσεις του Ολυμπιακού. Και ο Καμπί λέει μας καταστρέφει επιθετικά. Άρα προτιμά άλλο παίχτη, άλλο στυλ, ώστε να εκμεταλλευόμαστε και τους υπολείπους τους παίχτες που παίζουν πίσω από τον επιθετικό, σωστό. Και όχι μόνο σέντρα και σέντρα. Μετά μας λέει αναλυτικά, Μασούρας, κρυφός κυνηγός, καλός στους χώρους, καλός στο πρεσάρισμα, Ζέλσον Μαρτίνς, διείσδυση, καλός στους χώρους, ναι, πέλαγος. Βέλντε, ντρίμπλα, επιθετική απειλή και μαρκάρει αυτός, καλός είναι. Βάλε και Ποντένσε, δημιουργία σε μικρό χώρο, βεβαίως. Σπουδαιότατο στοιχείο αυτό στο παιχνίδι του Κοντού. Άρα λέει με άλλα λόγια, με αυτούς τους τέσσερις είσαι σωστός, καλός. Και πιο συγκεκριμένα, με έναν εκ των Μασούρα ή Ζέλσον, και από την άλλη έναν εκ των Ποντένσε Βέλντε. Επόμενο σχόλιο. George Raris. Η Raris. Στα λατινικά είναι τόνο δεν έχει, δεν έχω ιδέα. Σωστά όμως λέει ότι η ομάδα μας μέχρι στιγμής αποδυναμώθηκε και μάλιστα ο προπονητής είχε ζητήσει το 80% να είναι εδώ για τώρα. Πούντο, άντεντε. Εγώ τα έλεγα έτσι ότι αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Είναι όνειρο θερινής νυχτός. Που είναι και η εποχή τέτοια, βέβαια. Αφού Αύγουστο κινείται ο Ολυμπιακός, έτσι, ανέκαθεν. Και μιλάω για τα χρόνια του Μαρινάκη, ε. Μετά πάμε στο Λουραντάκι. Μου λέει να αφήσω το Φορτούνι, αργός νοχελικός. Όταν είχε έρθει ο Βαλμπουενά, είδαμε διαφορά. Και επιμένει να αφήσω το Φορτούνι. Τι να αφήσω. Άμα θέλω θα μιλήσω, άμα δεν θέλω δεν θα μιλήσω. Δεν δέχομαι να μου λέει άλλος, ξέρω εγώ, άστονε, ή κάνε αυτό, δείξε. Γενικά πάντως εντάξει, ούτε κι εγώ στεναχωρήθηκα, λίμωνο, κοιτάω μπροστά. Καλή συνέχεια να έχει στην καριέρα του, τον ευχαριστούμε, ξέρω εγώ, για ό,τι πρόσφερε και μέχρι εκεί. Αδυναμίες μπόλικες, αλλά και θετικά στοιχεία έχει. Πάμε παρακάτω. Λάζαρος Σαράτσης. Ο Φορτούνης ποτέ μα ποτέ δεν ήθελε να δουλεύει σκληρά. Σε προπονήσεις. Άρα λοιπόν όταν πας Αραβία δεν έχεις και φιλοδοξίες. Εντάξει, φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε τώρα με το Conference League. Σου λέει κομπλέ, φεύγω τώρα. Καβάλα στάλογο. Αυτά εγώ τα έλεγα, όπως έλεγα επίσης ότι αφού σηκώσαμε αυτό το ευρωπαϊκό θα φεύγαν αρκετοί παίκτες. Φορέσαν την τελευταία φορά τη φανέλα μας εκεί. Σε εκείνη τη μαγική βραδιά. Βέβαια. Τι να πεις, λέει στο καλό και να μας γράφει. Είτε μας γράφει είτε όχι, δεν έχει σημασία. Επόμενο σχόλιο. Κώστας Καλίνικος. Game changer ο Ποντένσε, βεβαίως και είναι. Αλλά να σου πω, δεν γουστάρει να μπαίνει ως αλλαγή μέσα. Ως βασικός βεβαίως. Κάνει διαφορά Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα λέει ότι κανονικά δεν φταίει ο Φορτούνης λέει που έφυγε. Εντάξει, όλοι φταίνε. Πίστεψέ με. Ακόμα και σε ένα διαζύγιο φταίει μόνο η σύζυγος ή ο σύζυγος. Σόπα. Πάντως πολύ σωστά μας λέει ότι ο Φορτούνης εξαφανίστηκε από το Γενάρη και μετά. Ναι, αυτός με το Μαρτίνεθ έπαιζε καλά. Δεν ξέρω γιατί. Με Καρβαλιάλ καθόλου, Πορτογάλος. Και μετά με το Μεντιλίμπαρ κάτι ψηλό έκανε. Ψηλό, μετά. George Vlachos. Αν και θα ήθελε να μείνει στην ομάδα Φορτούνης, κατά τα άλλα λέει ταχυδυναμικός δεν είναι. Άρα Αραβία θα είναι καλύτερα για εκείνον. Και τον ευχαριστεί. Επόμενο σχόλιο. Γιώργος Κουράκης. Τον ενόχλησε το ηθικό μέρος της υπόθεσης Φορτούνη. Που τόσα χρόνια τραυματίας ήταν και πληρωνόταν κανονικά. Σωστό. Ανατσαβαρή. Συμφωνεί λέει απόλυτα μαζί μου, το εκτιμώ. Πάνω απ' όλα Ολυμπιακός και μόνο το σήμα, στη φανέλα και τέλος. Μετά η Στέλλα, η Στυλιανή. Δύσκολα λέει βρίσκεις αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Εντάξει. Ισχύει αλλά και πάλι. Με λεφτά βρίσκεις. Αλλά και μάτι γερακίσω. Μετά. No, no, suck.
Φορτούνης μαρκάρει με τα μάτια, γι' αυτό πήγε αραβία. Ο Μπιέλ του κάθεται στο λαιμό και εμένα το ίδιο. Και κάτι ακούει λέγε τον Ίσκο. Αν μάθω κάτι θα σου πω. Για τώρα όμως δεν υπάρχει. Στον ορίζοντα, στο προσκήνιο, μετά. Νίκος Νίκος. Δηλαδή Νίκος στο τετράγωνο. Έτσι λέει και ο Ολυμπιακός, δεν κρατήσει τελικά Ποντένσε, θα έχει πρόβλημα, συμφωνώ μαζί σου. Άσε που δεν βρίσκει ούτε Φορτούνη, λέει. Εντάξει, ίδιο παίχτη όχι και Έλληνα μάλιστα, με τίποτα. Το Κωνσταντέλια να είχαμε αλλιεύσει από μικρό, θα γουστάραμε, αλλά τι να πούμε. Μετά, Νελοστάνος. Αποχαιρετά Φορτούνη, αρχηγό κτλ. Επέλεξε να φύγει καβάλα στα λόγο και πάει τώρα σε περιβάλλον όπου γουστάρει κιόλας, αραχτός λέει, χωρίς σκληρή προπόνηση. Και γενικά καταπώνηση, ναι, για τους χιαστούς, βέβαια. Ο ίδιος ξέρει πολύ καλά το σώμα του. Το οποίο και δεν είναι και μειώδης, αυτός. Αντιθέτως. Μετά ο Τζόρτζι Φαντής. 80 ετών, λέει, παρακολουθεί Ολυμπιακό από το 58. Και μένει τώρα Melbourne, Australia. Μ' ακούει κάθε μέρα, το εκτιμώ. Θα του λείψει απλά τώρα Φορτούνης, λέει, μάλιστα. Μετά, James Mastoris. Φοβόταν χαρακτηριστικά Φορτούνη, λέει, για ατομικό λάθος στο κέντρο, λόγω του ότι είναι αργός. Καλό πόδι έχει όμως, εντάξει. Ωραία ντρίμπλα. Μοίραζε ωραία, σαν σερβιτόρος. Αλλά δεν μάρκαρε. Ναι. Επιμαρτίνευτο πάλευε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να παίζει εξτρέμ. Τα έχουμε πει, είναι δεκάρι. Παλαιά σκοπής, μάλιστα. Μετά. Άκης Ρόι. Πιστεύει ότι ο Φορτούνης έπραξε όπως θα είχαμε πράξει όλοι μας. Αυτό σχετικό είναι. Για μένα δεν ισχύει. Πέρασε εύκολα, πέρασε δύσκολα, μάλιστα. Αποθεώσαμε, βρήσαμε, μάλιστα κι αυτό. Και τώρα σήκωσε ευρωπαϊκό και στο καλό φεύγει. Τον ευχαριστεί για όλα. Μάλιστα, μετά. George Karagiannis. Όντως λέει είχε δημιουργήσει προβλήματα ο Φορτούνης επί Μαρτίνς. Πολλά, ναι. Όταν είσαι self-centered, πώς το λέμε εδώ. Εγωκεντρικός, μισέ ταγά. Σε ομάδα ειδικά. Άμα παίζεις τένες, πάει στο διάολο. Γενικά πάντως εμπιστεύεται με Ντιλίμπαρ. Καλύτερα να έχουμε παίχτες εργάτες με κίνητρο φιλοδοξίες. Να δουλέψει ήρεμα η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Μετά Red Lemon μου λέει εδώ τα ίδια, δηλαδή copy-paste με χτες. Γιάννης Θεοδωσόπουλος. Συμφωνεί μαζί μου σε όλα, ευχαριστώ. Χαίρομαι δηλαδή, ακούει καθημερινά, μου λέει μπράβο, ευχαριστώ. Και πάλι, Βασίλης Πασιπουλαρίδης, poetry. Αν και δεν σχολιάζει συχνά, μ' ακούει, το εκτιμώ. Και μου ζητά να συνεχίσω γερά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα όσον αφορά ανώμαλους γενικά. Που άλλα ακούνε, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα λέω εγώ και αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Κοίτα να δεις. Είπα εγώ ότι δεν γουστάρω το Μέση. Πάτε καλά. Τοξική κι εσείς. Τι στο καλό. Ή να λέω ξέρω εγώ σε εκπομπές, στο πρώτο κανάλι, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα κλπ. Κλπ. Και να βάζω ερωτηματικό για τον παίχτη. Αυτό τι πάει να πει, ότι είναι δική μου επιλογή. Ή ό,τι ξέρω εγώ το βγάζω από το μυαλό μου. Ρε πάτε καλά. Αφού το λέω χήμα. Εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνεις με τη μία, άκου ξανά και ξανά. Τι να κάνω εγώ. Δεν γίνεται να κουράζομαι εγώ. Με τον ασχολούμαι με τον καθένα, έτσι, που έχει προβλήματα. Εντάξει, καταλαβαίνω, όλοι έχουμε. Αλλά όχι και έτσι, να βασανίζουμε τους άλλους. Να τους γίνονται οι όρχοι οι πλανήτες, λοιπόν. Ή και να λέτε τι θα λέω και πώς θα το λέω, σώπα. Κάντε εσείς εκπομπή και πείτε τα. Και παρατήστε με εμένα, πολύ απλά. Κάντε μια έτσι και κλείστε το ρημάδι. Και μην ακούτε, μην πατάτε, βέβαια. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, αν έχει κανείς πρόβλημα προσωπικό, Άρης Πάπας, στο Μημενογάτο Facebook. Τέλος. Να γνωριστούμε εκεί, να πάρω κι εγώ ένα ρεπό από εδώ, μια μέρα, να συναντηθούμε να τα πούμε από κοντά. Με τον κάθε Χίδα, Πριξάρ. Λοιπόν, εφόσον γουστάραμε, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι το πατάμε, εννοείται, εφόσον έχουμε κάνει εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις. Για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδώς, 6 με 7 ώρα Ελλάδος, τα απόγευμα. Ευχαριστώ για όλα, στήριξη, ακρόαση, συμμετοχή, επίσης μέλη. Τα χρειαζόμαστε, έτσι, 3 δολάρια, τίποτα, 3 ευρώ, της πλάκας, ανά μήνα. Χαιρετώ, τα λέμε αύριο, ζήτω Ολυμπιακός.